Η παράταξη της ΔΑΕΚΕ επιβεβαίωσε ακόμη μια φορά την πρωτοκαθεδρία της εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και την εκλογή αντιπροσώπων στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με αρκετά καλή συμμετοχή, διαζώσεις και μετά από 2 χρόνια πανδημίας, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Κωνσταντίνος Κούμας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεκτικής Επιτροπής για αντιπροσώπου στη Διδασκαλική Ομοσπονδία και για αντιπροσώπου στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Λάρισας. Οι συνάδελφοι με τη μαζική συμμετοχή έδωσαν ισχυρή εντολή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να διεκδικήσει αγωνιστικά την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων. Είναι γεγονός ότι τα 2 τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο στόχαστρο αντιεκπαιδευτικών πολιτικών. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ένας αγώνας από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, έχουν υποβαθμιστεί και οικονομικά και επιστημονικά και δίνουν τον αγώνα για να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο, για να στηρίξουν όλες τις οικογένειες. Από τη δική μας πλευρά, το επόμενο διάστημα θα γίνει συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μήνυμα είναι να συνθέσουμε και εδώ στη Λάρισα να συγκροτηθεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των συναδέλφων που εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ενταποθέτουν τις ελπίδες τους για τη διεκδίκηση των αιτημάτων. Προσωπικά είναι και μια ηθική ικανοποίηση για μένα για την προσπάθεια που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, για το δημόσιο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων ζητούν και από την αρμόδια υπουργό να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση των προβλημάτων τους μέχρι και τη νέα σχολική χρονιά.